και φίλοι χαίρετε. Ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα από έναν χρήστη του καναλιού το οποίο αποτελεί οπωσδήποτε τροφή για σκέψη και τροφή για αυτό το βίντεο. Ανταγωνισμός στην εργασία κάθετος προσωπική κινητοποίηση είναι ο τίτλος του βίντεο και θα καταλάβετε στη συνέχεια τι σημαίνει. Αυτό το σχόλιο ήταν κάτω από το βίντεο ε, με την παρέμβασή μου στην εκπομπή της κυρίας Μπακοδήμου την πρόσφατη στο οποίο είπα ότι αρχή άνδρα δείκνηση. Η εξουσία αποδεικνύει το ποιόν του ανθρώπου. Όταν ένας άνθρωπος μπαίνει σε θέση εξουσίας, τότε θα φανερωθεί ακόμη περισσότερο τι ποιόν έχει ως άνθρωπος ή τι τύπο προσωπικότητας έχει. Γράφει λοιπόν ο φίλο, συγχαρητήρια Θέκλα για το μεστό σου λόγο και τη βαθύτητα και τη σπουδαιότητα των όσων κάθε φορά επιλέγει να λε όταν σου δίνεται η ευκαιρία στην τηλεόραση. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσε μήπω να κάνει, σαν θέμα, βίντεο ή να μου υποδείξει σχετικό, εάν ήδη έχει αποτελέσει θέμα κάποιου βίντεο σου, τι μπορούμε να κάνουμε για να αντέξουμε τον ανταγωνισμό στην εργασία και να μην παρασυρώμαστε και αποσυρώμαστε εύκολα, θεωρώντας ότι πολυπόμαστε έναντι των άλλων ανθρώπων που κάνουν επίδειξη των όσων έχουν καταφέρει ή των όσων έχουν δήθεν καταφέρει στην εργασία μας ή στον επαγγελματικό μας κύκλο γενικά. Εξαιρετικό ερώτημα. Εξαιρετικό ερώτημα. Και επειδή αυτή την περίοδο βρίσκομαι σε, διαδικασία συγγραφή, όπως σας έχω πει και άλλες φορές, Uh, αυτές τις μέρες έγραφα το κεφάλαιο, το συνεχίζω να το γράφω ακόμη, το κεφάλαιο που έχει σχέση με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Ο όρος συναισθηματική νοημοσύνη, η EQ, Emotional Quotient, έχει εισαχθεί και καθιερωθεί στο γλωσσάρι της ψυχολογίας από τον... Ξέρετε ότι εγώ έχω θέμα Έχω θέμα με, το, με, τις, με, τα, με τα ονόματα. Από τον Γκόλμαν. Ο Γκόλμαν το 1995 εξέδωσε το βιβλίο του «Η συναισθηματική νοημοσύνη» γιατί το EQ, emotional quotient, είναι πιο σημαντικό από το IQ. Λοιπόν, η συναισθηματική νοημοσύνη έχει τις εξής διαστάσεις. Αυτεπίγνωση που αφορά στην ικανότητα μας να ξέρουμε τι αισθανόμαστε και γιατί το αισθανόμαστε, δηλαδή να έχουμε επίγνωση των δικών μας συναισθημάτων, αυτορύθμιση, αυτό έχει να κάνει με την ικανότητα μας να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα τα δικά μας και να μπορούμε να τα διαχειριστούμε οι και να μην ε, ξεσπούμε πάνω στους άλλους για να ρυθμίσουμε τα συναισθήματα μας μέσω των άλλων. Εδώ σας υπενθυμίζω ότι οι ναρκιστοί δεν μπορούν ή δυσκολεύονται να έχουν αυτορύθμιση και χρησιμοποιούν τους άλλους για να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους. Και ο, ο τρίτος παράγοντας είναι η εσωτερική κινητοποίηση ή παρακίνηση. Προσωπική κινητοποίηση. Και αυτό έχει να κάνει με την ικανότητα μας α, να οθούμε τον εαυτό μας προς την επίτευξη των στόχων μας. Ένας άνθρωπος δηλαδή με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί από μόνος του να σπρώχνει τον εαυτό του για να προοδεύει. Είπαμε ότι έχει πέντε διαστάσεις η συναισθηματική νοημοσύνη. Είπαμε την αυτεπίγνωση, την αυτορύθμιση την προσωπική κινητοποίηση. Η τέταρτη είναι η ενσυναίσθηση. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την ενσυναίσθηση. Και η πέμπτη έχει να κάνει με τις κοινωνικές δεξιότητες. Δηλαδή να μπορεί ένας άνθρωπος να επικοινωνεί αποτελεσματικά με άλλους ανθρώπους και να δημιουργεί κοινωνικές σχέσεις και δεσμούς με έναν τρόπο αποτελεσματικό. Θα σταθούμε... Στο τρίτο χαρακτηριστικό της συναισθηματικής νοημοσύνης που είναι η προσωπική κινητοποίηση. Πώς δηλαδή μπορούμε να βρούμε τα δικά μας προσωπικά κίνητρα για να μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε μπροστά. Είναι αλήθεια ότι στην εποχή που ζούμε, η Ντόχτο Ράμανι στο βιβλίο της «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» μιλάει για την ναρκισιστική τάξη πραγμάτων. Είναι ένας έξυπνος τρόπος να αντιπαραθέσει τη νέα τάξη πραγμάτων με την πραγματικότητα του ναρκισισμού στην εποχή μας. Η δόκτωρά Μανι λέει ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πασιφανές παντού στην εποχή μας, ο ναρκισισμός και στον εργασιακό χώρο είναι εξαιρετικά έντονος. Η ναρκισή οι άνθρωποι που έχουν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και προσπαθούν συνεχώς να εξουσιάζουν τους άλλους. Και ποιος καλύτερος τρόπος να εξουσιάζεις τον άλλο από το να του προκαλείς χαμηλή αυτοεκτίμηση να του ρίχνει την αυτοεκτίμησή του, να τον κάνει να νιώθει άχρηστο και να του κάνει την ουσία πλήση εγκεφάλου ότι εσύ είσαι πολύ σπουδαίο, εσύ είσαι πολύ μορφωμένο, εσύ έχει πολύ σπουδαία χαρτιά, εσύ έχεις πολύ, πολύ σπουδαία επιτεύγματα, πραγματικά ή φανταστικά. Να παινεύεσαι δηλαδή, να παρουσιάζεις τον εαυτό σου. Ω ε, ως ένα πολύ σπουδαίο άνθρωπο, σπουδαιότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα και να χτυπάς τον άλλον ύπουλα στην αυτοεκτίμησή του. Εδώ θέλω να πω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε τροτά σημεία. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε βάλωτα σημεία. Όσον αφορά στην αυτοεκτίμηση μας και την επαγγελματική μας αυτοεκτίμηση. Ακόμη και εξαιρετικά επιτυχημένοι άνθρωποι στον τομέα τους, πολύ συχνά αναφέρουν ότι υποφέρουν από το Imposter Syndrome. Imposter Syndrome σημαίνει, Imposter είναι κάποιος ο οποίος προσποιείται ότι είναι κάτι χωρίς να είναι. Σημαίνει να φοβάσαι ότι είσαι ψεύτικος, να μην πιστεύεις ότι η επιτυχία που έχεις σου αξίζει, να θεωρήσω ότι κατά λάθο πέτυχε, να θεωρήσω ότι ε, ευνόησαν οι συνθήκες και έχεις ε, επιτύχει να ανελιχθείς στην εργασία σου, να γίνεις γνωστός στον τομέα σου το και, ούτω καθεξής, και να φοβάσαι ότι ανά πάσα στιγμή θα καταρρεύσει αυτό το οικοδόμημα και θα δουν όλοι πόσο βλάκας και λίγος είσαι. Και αυτό φυσικά το, το σύνδρομο του imposter, έχει να κάνει με την εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση που έχουν τα παιδιά, τα οποία μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν έχουν ασφαλή δεσμό και δεν έχουν ανατροφοδότηση. Παιδιά τα οποία δέχονται υποτίμηση από τους γονείς τους, δέχονται κακοποίηση σωματική, κακοποίηση ψυχική από τους γονείς του και ακόμη χειρότερα, Υπάρχουν και περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης, παιδιά τα οποία μεγαλώνουν νιώθοντας ότι δεν αξίζουν. Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας, ένα προσωπικό παράδειγμα, για να δείτε ε, πώς μπορεί ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνει κάποιος και η, ο τρόπος που του συμπεριφέρονται οι, οι γονείς του ή οι ενήλικες στο περιβάλλον του να τον κάνουν να τον ίδιο του τον εαυτό. Ε, είχα συναντήσει πριν 22 χρόνια Ήταν λίγο καιρό μετά από το πρώτο μου διαζύγιο που είχα και την οριστική ρήξη με τους γονείς μου Είχα πάει τα παιδιά σε μια παιδική χαρά Και συνάντησα εκεί το δάσκαλο που μου έκανε μάθημα στην Τετάρτη Δημοτικού Ο οποίος έτυχε να είναι και εξάδερφος της μάνας μου και ήμουνα τότε σε μια συνθήκη πολύ ευάλωτη ψυχικά. ήμουνα ένα παιδί υπερπροστατευμένο εντό εισαγωγικών, που μεγάλωνα μέσα σε ένα συγκεκριμένο με συγκεκριμένο τρόπο. Και που όταν έκανα την επανάστασή μου, ε, αποκόπηκα βία από το, απο το σύστημα που είχα μέχρι τότε, και ήμουνα σε μια περίοδο στην οποία έκλαιγα και εκλεγόμουν για τα προβλήματα. Και μου λέει αυτό ο θείο μου, είναι γιατί ξαδερφό τη μάνα μου. Μου λέει, ξέρει, μου λέει, είπε δύο πράγματα τα οποία έτσι μου έκαναν τρομερή εντύπωση. Μου λέει, ξέρει, όταν ερχόσουν στο σχολείο και είχε πάνω σου σημάδια ξυλοδαρμού και μα έλεγε ότι χτύπησε ή ότι σου είχε ρίξει μια πετρόδερφό σου, εμεί ξέραμε ότι σε χτύπωσε ο πατέρα σου. Το πρώτο. Και το δεύτερο μου λέει, θυμάσαι όταν ήσουν στην πρώτη δημοτικού, όταν είχαν έρθει κάποιοι από το Πανεπιστήμιο να σου και κάνανε κάποια τεστ που εσένα σε κάλεσαν για δεύτερη φορά, όντως το θυμόμουν ότι είχαν έρθει κάποιοι φοιτητέ τη Ακαδημία των Δασκάλων τότε ήταν και μας έκαναν κάποια ερωτηματολόγια. Εγώ δεν ήξερα τι ήταν. Τελικά μου λέει αυτός ότι αυτά ήταν τεστ νοημοσύνης και ότι λέει, είχε ασυνήθιστα υψηλό αριθμό, ξέρω εγώ, ότι πολύ ψηλή η διανοητική μου νοημοσύνη. Και λέει, εσένα σου το ξανάκαναν, γιατί λέει, αποκλείεται, λέει, μια μαθήτρια τη πρώτη Δημοτικού να βγάζει πιο ψηλό αποτέλεσμα από αυτού τη Έχτη Δημοτικού. Και λέει, τη δεύτερη φορά που σου τα ξανάκαναν, έβγαλε ακόμη πιο ψηλό αποτέλεσμα. Και το λέω, Ναι, θυμάμαι, γιατί του ρώτησα, αν μπορώ να απαντήσω περισσότερε ερωτήσει. Γιατί. Ανάλογα με την τάξη που ήταν κάποιο, σου έλεγαν να απαντήσει μέχρι σε αυτή τη σελίδα. Και πήγα παρακάτω. Και μου λέει τότε: Καλέσαμε του γονεί σου και του είπαμε ότι το παιδί σα έχει ιδιαίτερα υψηλή νοημοσύνη και πρέπει να το έχετε υπόψη σα. Πρέπει να έχει, ξέρω εγώ, ιδιαίτερη προσοχή. Και μου λέει οι γονεί σου τότε: Μου είπαν, ειδικά ο πατέρα μου, που ήταν και πρόεδρο του συνδέσμου γονέων του Δημοτικού Σχολείου στο οποίο φοιτούσα, μην τυχόν και τη το πείτε ότι είναι έξυπνη γιατί θα πάρουν τα μυαλά της αέρα και θα καταστραφεί. Με βάση το θρησκευτικό, σκεπτικό κλπ. Και, και, και μου ήρθε τότε μια τεράστια φλασιά και θυμάμαι ότι όταν πήγα στο γυμνάσιο, επειδή στο δημοτικό σχολείο δεν είχαμε βαθμούς, όταν πήγα στο γυμνάσιο, στην πρώτη γυμνασίου, περίμενα να έρθει η βαθμολογία το πρώτο τρίμηνο και φοβόμουν ότι θα κοπώ. Τελικά ήρθε η βαθμολογία και ήταν, όλη τα, ήταν α, β, γ, δ, βαθμοί και τα είχα όλα α. Και τα είχα όλα α σε όλες τις τάξεις του, του γυμνασίου και ακόμη δεν πίστευα ότι ήμουν έξυπνη και καλή μαθήτρια και φοβόμουν ότι ανά πάσα στιγμή θα ανακαλύψουν οι άλλοι ότι είμαι μία βλάκας, ότι είμαι μία ανόητη και ότι κατά λάθο γράφω καλά και ότι την επόμενη φορά θα αποτύχω κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά και φτάνουμε μέχρι το Λύκειο όπου συνέχιζα να είναι καλή βαθή μου, εγώ συνέχιζα να νομίζω ότι ήμουν fake, ότι ήμουν ψεύτικη, συνέχιζα να μην πιστεύω ότι ήμουν έξυπνη, να μην πιστεύω ότι ήμουν ικανή, να μην πιστεύω ότι ήμουν όντω καλή μαθήτρια. Θεωρούσα ότι ήταν αποτύχη ή από, ξέρω εγώ, έπεσαν οι ερωτήσει που έτυχε να γνωρίζω. Και κάνω, δίνω, δίνω τις εξετάσεις, τις για το πανεπιστήμιο. Και θυμάμαι ότι μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα ήταν να βγει η ψυχή μου αν θα περάσω ή αν δεν θα περάσω στο πανεπιστήμιο. Πέρασα στο πανεπιστήμιο και μάλιστα πρώτη στη σχολή που είχα δηλώσει και τρίτη πανγκυπρίο στο φιλολογικό κύκλο. Και τότε άρχισα να παίρνω λίγο τα πάνω μου και να θεωρώ ότι μπορεί να κόβει λίγο το μυαλό μου. Και στη συνέχεια στο πανεπιστήμιο, στο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο έτος συνειδητοποίησα ότι είχα μυαλό πέρασα όλη μου την παιδική και την εφηβική ηλικία πιστεύοντας ότι είμαι ανόητη, πιστεύοντας ότι δεν είμαι έξυπνη και θεωρώντας ότι ο αδερφός μου είναι πιο έξυπνος από μένα. Πραγματικά έχω έναν αδερφό, ο οποίος είναι ιδιοφιέστατος ο αδερφός μου και είναι και πολύ καλός ορθοπαιδικός χειρουργός και ήταν και πολύ καλός μαθητής στα πρακτικά μαθήματα. Εγώ ήμουν στα μαθήματα της τρίτης δέσμης, το κλασικό. Αλλά εγώ ίδια προσωπικά, πίστευα για μεγάλα χρονικά διαστήματα όταν ήμουν μαθήτρια ότι δεν είμαι καλή μαθήτρια πραγματικά και ότι είναι κάτι ψεύτικο και ότι κάποια στιγμή θα αποκαλυφθώ. Εννοείται και ξυπακούεται ότι το ίδιο πράγμα ένιωθα για πολλά χρόνια και όταν ήμουν ψυχολόγος που είχα αρχίσει να εργάζομαι και ειδικά από ένα σημείο και μετά που άρχισα να δέχομαι το γνωστό μόμπινγκ που υπάρχει δυστυχώς σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπερασπιζόμουν τον εαυτό μου, γιατί ερχόντουσαν οι κατηγορίες απ' έξω να συμφωνήσουν με τον εσωτερικό μου κριτή. Ο εσωτερικός κριτής είναι η αρνητική φωνή των ενηλίκων, η αρνητική φωνή των γύρω μας, την οποία την έχουμε ενσωματώσει και μπορεί να μην είμαστε πλέον στο σπίτι και να μας μεγαλώνουν οι γονεί μα και να μας λένε είσαι βλάκας και δεν κόβει το μυαλό σου και δεν είσαι πολύ έξυπνος και ε, είσαι ανόητος και οτιδήποτε άλλο. Εσωτερικεύουμε όλες αυτές τις αρνητικές φωνές και τις λέμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. Και αυτό οπωσδήποτε συνεχίστηκε και στην, στην αντίληψη που είχα τα πρώτα χρόνια που εργαζόμουν ως ψυχολόγος, ίσως τα πρώτα... 20. <laughs> τα πρώτα 20. Τα πρώτα 20 χρόνια που εργαζόμουν ω ψυχολόγο, είχα μέσα στο μυαλό μου συνεχώ αμφιβολίε. Και χρειάστηκε να γνωρίσω τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, η οποία είναι μια εξαιρετική συνάδελφο με εξαιρετική μόρφωση και πολλέ ικανότητε, η οποία μου έλεγε Ξύπνα, κόβει το μυαλό σου. Ξύπνα, είσαι καλή ψυχολόγο. Ξύπνα, τι είναι αυτά που λε. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό αν έχεις μεγαλώσει με χαμηλή αυτοεκτίμηση, μέσα σε ένα ανταγωνιστικό επαγγελματικό περιβάλλον, να πέφτει το ηθικό σου. Και να παρασύρεσε ή να αποσύρεσε όπως πολύ ορθά έγραψε ο φίλος. Άρα τι χρειάζεται να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό τον ακραίο ανταγωνισμό στο επαγγελματικό περιβάλλον και να δώσουμε εμείς οι ήδη κίνητρα στον εαυτό μας για να προχωρήσουμε επαγγελματικά και να κοφεύσουμε τα αυτιά μας στις φωνές των σιρήνων. Ε, οι φωνές των σιρήνων σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαν να είναι οι συνάδελφοι... οι οποίοι κάθονται και λένε εγώ και εγώ και εγώ... και εγώ που πήγα στο τάδε πολύ σπουδαίο πανεπιστήμιο... και εγώ που είχα τους τάδε σπουδαίους βαθμούς... και εγώ που έχω επιτυχεί αυτό το project και το ένα και το άλλο... και πολλές φορές βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι... Ε, παρουσιάζουν κάτι που δεν είναι. Και εμεί όλοι, επειδή έχουμε ήδη χαμηλή αυτοεκτίμηση και είμαστε και λίγο χάπατα, καθόμαστε και το χάφτουμε. Θυμάστε την περίπτωση που ήταν μια κοπέλα η οποία έβγαινε στις στις εκπομπές και στις συνεντεύξεις... και έλεγε ότι ήταν επιστήμονα στην NASA και ότι είχε εφεύρει μαζί με μια συμφιτήτρια της... στην πρώτη τεχνητή τραχία και που μάλιστα πήρε και βραβεία αυτή η κοπέλα... πήρε και βραβεία βεβαίως, πήρε και βραβεία επιστημόνων... και δεν ξέρω τι άλλα βραβεία και ε, έφτιαξαν και μία μπάρμπι επιστήμονα με τη φάτσα της και λοιπά και λοιπά και όλοι μέναμε έτσι ανοιχτοί με το στόμα σαν τα χάπατα για το ότι αυτή η πολύ σπουδαία ελληνίδα επιστήμονα στην Άσια, η οποία ήταν μία κοπελίτσα, η οποία έκανε ένα summer camp, ένα καλοκαιρινό course στην NASA, όπως κάνουν πολλοί φοιτητέ. Δεν εργάστηκε ποτέ στην NASA, δεν ήταν ερευνήτρια στην άσα, η οποία ήταν φοιτήτρια ενό καθηγητή στην Ιταλία, ο οποίο όντω κατασκεύασε την πρώτη τραχία, οποία, την πρώτη τεχνητή τραχία, η οποία πήγε πάρα πολύ χάλια αυτή η ιστορία. Και έτσι με μια πολύ έντονη αυτοπεποίθηση, και ψευδή αυτο, αυτοπεποίθηση παρουσίασε τον εαυτό της και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ως πολύ σπουδαία. Και το πίστεψαν όλοι. Πώς λένε fake it till you make it. Λέει προσποιήσου ότι σε κάτι μέχρι να τα καταφέρεις. Και μετά εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε ότι ε, δεν, ε, δεν ήταν αυτό που έλεγε πως ήταν. Πόσες άραγε νεαρές επιστημόνισες και πόσοι άλλοι νεαροί επιστήμονες ένιωσαν μειονεκτικά βλέποντας ότι αυτή η Ελληνίδα είναι πολύ σπουδαία και πολύ τέτοια και αυτή τα κατάφερε και εμείς δεν τα καταφέραμε. Είναι πάρα πολύ σύνηθες φαινόμενο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξαιρετικά προβληματικό τύπο προσωπικότητας και ο οποίος έχει τρομερή ανασφάλεια ο ίδιος να παρουσιάζεται ψευδός ως πολύ σπουδαίο για να κάνει το λεγόμενη, τη λεγόμενη υπεραναπλήρωση. Δηλαδή ότι εγώ ο ίδιος δεν το πιστεύω ότι είμαι σπουδαίο, οπότε φτιάχνω μυθεύματα, φουσκώνω το βιογραφικό μου, φουσκώνω τα επιτεύγματά μου, λέω ότι είμαι κάτι που δεν είμαι, προκειμένου να πείσω τους άλλους και να πείσω και τον εαυτό ένα άνθρωπο που είναι ενάρκησο, που έχει ένα στυλ προσωπικότητα, δεν θα προβληματιστεί ποτέ μην τυχόν και είναι imposter. Δεν θα έχει το imposter syndrome. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψηλή υπευθυνότητα και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, έχουν φιλότιμο μπορεί να αισθανθούν μην τυχόν και έχω το imposter syndrome. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ναρκισισμό, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ενσυναίσθηση και δεν έχει φιλότιμο, δεν θα γνιαστεί γι' αυτό. Άρα πρέπει να αυξήσουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη και πρέπει να βρούμε εσωτερική κινητοποίηση, παρακίνηση εσωτερική για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να κρατάμε ένα ημερολόγιο ρεαλιστικών επιτευγμάτων μας. Δηλαδή να πάρουμε ένα τετράδιο, ένα βιβλίο, ξέρω εγώ, ένα, ένα τετράδιο με σκληρό εξώφυλλο που να μοιάζει σαν βιβλίο και να καταγράψουμε τα πράγματα που έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα όσον αφορά στην εργασία μας, όσον αφορά στον τομέα μας. Όχι για να τα δείξουμε σε κανέναν άλλο, αλλά για να τα διαβάζουμε κάθε φορά που πέφτει το ηθικό μας και κάθε φορά που νιώθουμε πώς μειονεχτούμε έναντι των άλλων ή κάθε φορά που μας παίρνει και μας Uh, πώς το λένε, σε παίρνει το ποτάμι που, που παρασυρώμαστε από όλη αυτή την επίδειξη γνώσεων και πραγματικών ή ψευδών επιτεύγματων. Να γράψουμε ρεαλιστικά τα δικά μας επιτεύγματα, να τα έχουμε έτσι καταγραμμένα για προσωπική χρήση ημερολογιακή και να επιστρέφουμε εμείς να τα διαβάζουμε, να αποφεύγουμε συστηματικά να κάνουμε παρέα με τέτοιους συναδέλφους... οι οποίοι είναι προκλητικοί και είναι ανταγωνιστικοί. Ο ανταγωνισμός δεν βοηθάει στο να προχωρήσει... η οποιαδήποτε εταιρεία ή υπηρεσία... στην οποία συνεργάζονται άνθρωποι. Αντιθέτως, ο, ο ανταγωνισμός προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα. Και αυτό που χρειάζεται να κάνουμε... εάν νιώθουμε ότι έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση και είμαστε εύκολα θύματα της προπαγάνδας που κάνουν οι ανταγωνιστικοί μας συνάδελφοι είναι να εστιάσουμε πολύ περισσότερο στη ψυχοεκπαίδευση μας και στη ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να μας βοηθήσει πολύ στο να αποκτήσουμε αυτοεκτίμηση θα το πω αυτό ξανά, το έχω πει και σαν λαβίτο, αλλά θα το πω μέχρι να το καταλάβουμε όλοι και μέχρι να τον εμπεδώσουμε όλοι, ότι αυτό εκτίμηση είναι η γενικότερη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μα. Η ψηλή αυτοεκτίμηση σημαίνει εκτιμώ τον εαυτό μου γενικότερα και αγαπώ και εμπιστεύω με τον εαυτό μου γενικότερα. Ξέρω ότι έχω αδυναμίες, Ξέρω ότι έχω ελλείψει, αλλά αγαπώ και εκτιμώ τον εαυτό μου γενικότερα. Αυτοπεποίθηση είναι η σιγουριά που έχω ότι μπορεί να τα καταφέρω σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, έχω αυτοπεποίθηση ότι μπορώ να μαγειρέψω ένα φαγητό και να είναι νόστιμο. Έχω αυτοπεποίθηση στι μαγειρικέ μου ικανότητε. Έχω αυτοπεποίθηση στι οδηγητικέ μου ικανότητε. Η αυτοεκτίμηση όμω είναι κάτι πολύ πιο βαθύ από την αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση είναι μια, ένα επιφανειακό συνέστημα και μια επιφανειακή αποτίμηση να αλλάξει πολύ εύκολα η αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, αν το κάψω το φαΐ θα πέσει η αυτοπεποίθηση με εκείνη τη μέρα. Θα πω: Ναι, ρε, παιδί μου, ήμουν καλή μαγειρή, αλλά τώρα το κάψα το φαγητό. Η αυτοεκτίμηση όμως είναι μια αρετή, την οποία είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργήσουμε. Και η αυτοεκτίμηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μεταβληθεί σε ένα Γιατί οι άνθρωποι με ένα Μπορεί να φαίνεται ότι αγαπούν τον εαυτό τους, αλλά στην ουσία έχουν εξαιρετικά κακή σχέση με τον εαυτό τους. Αυτοεκτίμηση σημαίνει να αγαπάω τον εαυτό μου, να αναγνωρίζω τα συναισθήματα μου, να διαχειρίζομαι τα συναισθήματα μου, να έχω αυτορύθμιση, Είπαμε, η συναισθηματική νοημοσύνη έχει να κάνει με την αυτεπίγνωση, έχει να κάνει με την αυτορύθμιση, έχει να κάνει με την εσωτερική κινητοποίηση, έχει να κάνει με την ενσυναίσθηση και έχει να κάνει και με τις κοινωνικές δεξιότητες. Ένας άνθρωπος με αυτοεκτίμηση έχει αυτορύθμιση, ρυθμίζει τα συναισθήματά του, αγαπάει τον εαυτό του και διαχειρίζεται μόνος του τα του, έχει αυτεπίγνωση. Έχει εσωτερική κινητοποίηση, και έχει και ενσυναίσθηση και οπωσδήποτε έχει και κοινωνικές δεξιότητες. Θα έλεγα ότι η υψηλή αυτοεκτίμηση πάει χεράκι χεράκι με την υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Άρα κοφεύουμε στις φωνές των ανθρώπων οι οποίοι έτσι προκλητικά διαλαλούν τα πιτεύγματά τους. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπική αξία. Δεν είναι ανάγκη και δεν είναι και φυσικό και δεν είναι και ένα αναμενόμενο όλοι οι άνθρωποι να είμαστε το ίδιο σε όλους τους τομείς. Ο καθένας έχει τον τομέα στον οποίο είναι καλύτερος. Για παράδειγμα, σας είπα για τους βαθμούς στο σχολείο. Ξέχασα να σας πω, το θυμήθηκα τώρα, ότι ήμουν σκράπα στα μαθηματικά. Και με τίποτα δεν μπορούσα να κατανοήσω τα, τα, μαθηματικά της πρώτης, δευτέρας και τρίτης γυμνασίου και έκανα ιδιαίτερα για τα μαθηματικά για να έχω τους βαθμούς που είχα. Δυσκολευόμουν πολύ στα μαθηματικά. Είχα δυσκολία σε αυτό το θέμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι βλάκα ή ότι δεν ήμουν ένα άνθρωπο που μπορούσα να προχωρήσω στη ζωή μου. Απλώ δεν έγινα μαθηματικό, δεν πήρα το θετικό κλάδο σπουδών και δεν πήγα από εκεί. Κάποιο άλλο μπορεί να σου πει, ξέρει, εγώ δεν τα καταφέρνω καθόλου με τη γλώσσα. Δεν τα καταφέρνω καθόλου με τα νέα ελληνικά ή με τα αρχαία ελληνικά ή με την ιστορία. Ο καθένα έχει ε, τι ε, τάσει του, τι κλήσει του, τα ταλέντα του τα σημεία στο οποία είναι πιο δυνατός και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είναι, εξαιρετικό που δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Θα ήταν εντελε... εξαιρετικά βαρετός και ανούσιος ο κόσμος αν όλοι ήμασταν το ίδιο. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα και οπωσδήποτε η καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης μέσα από τη ψυχοεκπαίδευση και τη ψυχοθεραπεία και την εξάσκηση της αγαπητικής σχέσης με τον εαυτό μας μπορεί να μας βοηθήσει όντως να βρούμε τα δικά μας κίνητρα για πρόοδο. Και όσον αφορά στον επαγγελματικό τομέα, ο καθένας από μας πρέπει να βρει τι είναι αυτό που τον κινητοποιεί για να προχωρήσει. Και ίσω να βρισκόμαστε και σε ένα επαγγελματικό χώρο που δεν μα ταιριάζει. Και ίσω ποτέ να μην είναι αργά για να αναθεωρήσουμε. Εδώ να θυμίσω ότι η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, μεταξύ των πολλών δεξιοτήτων που κατέχει και ιδιωτήτων που κατέχει, είναι και εξειδικευμένη στα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού από ψυχολόγους που αν κάποιος, ας πούμε, βρίσκεται σε μια καριέρα και δεν είναι σίγουρος αν του ταιριάζει αυτή η καριέρα, θα μπορούσε ίσως να επικοινωνήσει μαζί της το email της είναι aristonikit.gr, μπορείτε να το ζητήσετε στα σχόλια, για να κανονίσει μια διαδικτυκή συνεδρία που να μπορεί να έχει, να κάνει κάποια τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Αυτά. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω και δικές σας απόψεις και δικές σας έτσι, ιδέες για το πώς να διαχειριστούμε αυτό τον ανταγωνισμό στον εργασιακό χώρο. Εγώ προσωπικά, όπως είμαι τώρα, με τα μυαλά που έχω τώρα, δεν θα έμπαινα σε διαδικασία ανταγωνισμού και σε διαδικασία διαμάχης. Με τα μυαλά που είχα παλιότερα, που είχα χαμηλότερη αυτοεκτήμηση, έμπαινα. Ο καθένας όμως θα το διαχειριστεί αυτό το πράγμα και προσωπικά και στη θεραπεία του. Φιλιά.